Χθες το βράδυ έγινε το τροχείο, 10 παρατέταρτο. Ο νεαρός 17χρονος κατέβαινε από την Παναγία Βοήθεια επί της Νέας Μονής, οδού, προς Χίο, και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα φορτηγάκι 7 του τόνου, τα αγροτικά, που επιχειρούσε να στρίψει στην οδό Κοκκίνου, αριστερά ανεβαίνοντας. Οδηγώντας μοτοσυκλέτα, ο νεαρός. Μηχανάκι 50 ήταν, όχι μεγάλο, 50 κυβικών. Κράνος. Κράνος υπήρχε στο σημείο, ήταν σπασμένο. Ψάχνουμε να δούμε αν το φορούσε ακόμα, αλλά και να το φορούσε, το συγκεκριμένο δεν θα τον γλίτωνε. Δεν ήταν τα προβλεπόμενα που είχαν τη σήμανση ΣΥΕ. Ήταν ένα απλό φελιζόλ με ένα πλαστικό κάλυμα. Δηλαδή και να το φορούσε ακόμα, δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει. Ένα ακόμη μεγάλο δράμα παίχτηκε στην άσφαλτο. Βλέπετε κι εσείς ότι στο χέρι μου κρατώ το κράνος του νεαρού. Ένα κράνος που δεν τηρεί τις προδιαγραφές. Ένα κράνος που έσπασε όταν ο νεαρός προσέκρουσε στην άσφαλτο. Αυτά τα κράνη που κυκλοφορούν και τα οποία η επικινδυνότητά τους έχει επισημανθεί αρκετές φορές, είναι νόμιμα να τα φορούμε στον δρόμο? Δηλαδή πρέπει σε κάθε τροχονομικό να τους το βγάζουμε, να δούμε αν έχουν την ετικέτα. Αν δεν το έχουν, είναι παράνομο. Δεν είναι το προβλεπόμενο, όπως το είπα. Τι να προσέχει ο καταναλωτής όταν αγοράζει κράνος? Να μην τσιγκουνεύεται τα 30, τα 40, 50 ευρώ παραπάνω που θα δώσει, γιατί είναι για τη ζωή του. Δηλαδή τώρα να πάρει ένα κράνος με 20-30 ευρώ. Για να το φοράει, να μην το γράφουμε, δεν υπάρχει νόημα. Ας δώσει λίγο παραπάνω λεφτά, να πάρει το προβλεπόμενο, το σωστό, με τη σωστή σήμανση, που θα του σώσει και τη ζωή ουσιαστικά. Μετά και από αυτό το τροχαίο, η υπηρεσία σας θα αυξήσει τους ελέγχους για τα κράνη και ειδικότερα σαν τους νεαρούς? Εννοείται, θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους, ειδικά στα κράνη και ειδικά στις ηλικίες, γιατί βλέπουμε ότι όλα τα θανατηφόρα ήταν από 17-30 ετών, πλην μιας εξαίρεσης. Όλοι οι νεκροί ήταν το πολύ 30 ετών. Και όλοι δεν φορούσαν, εκτός από το τελευταίο που είπα, ερευνάται, όλοι δεν φορούσαν κράνος. Και το παράδοξο είναι ότι όλοι φύγανε εκτός από το χθεσινό μόνοι τους, χωρίς σύγκρουση με όχημα. Φύγανε εκτός δρόμου για διάφορους λόγους μόνοι τους, χωρίς σύγκρουση.